τώρα στο μεγαλύτερο πορτρέτο του Μίκη Θεοδωράκη, σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον. Σωστά, και ανήκει βρίσκεται στην Ξάνθη. Με πρωτοβουλία. Των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης. Βλέπουμε και ένα σχετικό βίντεο το οποίο ανέβασαν στο YouTube και ουσιαστικά δείχνουν την πορεία για τη δημιουργία αυτού του πορτρέτου. Μια πολύ ξεχωριστή δράση, η οποία έτσι ξεκίνησε σαν σκέψη από τον Νοέμβριο, αλλά ήρθε η στιγμή για να υλοποιηθεί. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον κύριο Κλεωμένη Ψωμακέλη, Διευθυντή Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα την όμορφη Ξάνθη. Καλησπέρα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας, για το γεγονός ότι εμπνέετε τους μαθητές σας και τα μέλη του εργαστηρίου και της συγκεκριμένης δομής από τη μία, και από την άλλη βέβαια είναι και εκπληκτικό το αποτέλεσμα με την συγκεκριμένη εικόνα να έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και τις δημοσιεύσεις, και είναι υποχρέωσή μας η σημερινή συζήτηση να είναι εκατοντάδες. Το μπράβο αρχικά ανήκει στα παιδιά και σε όλο το σύλλογο διδασκών του σχολείου. Όσο αφορά το αποτέλεσμα, και εμείς δεν περιμέναμε ότι θα γίνει τέτοιο ωραίο αποτέλεσμα. Δεν το περιμέναμε. Και όπως είπατε προηγουμένως, ξεκίνησαν όλα αρχές Νοεμβρίου, όταν ετοιμαζόμασταν να κάνουμε τη γιορτή του 17 Νοέμβρη, που πάντα παίζουμε τραγούδια του Θεοδωράκη σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Τότε λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα, αφού επιλέξαμε ένα-δύο τραγούδια, ξεκίνησε η ιδέα να ηχογραφήσουμε ένα τραγούδι, τα παιδιά δηλαδή να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι. Και μετά την ηχογράφηση είπαμε να κάνουμε και κάτι ακόμη επιπλέον, αφενός να μείνει στη μνήμη των παιδιών, αλλά να δημιουργήσει μια εντύπωση και γενικά στον κόσμο να κάνουν κάτι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που θα μείνει στη μνήμη όλων των Ελλήνων. Και τελικά έγινε ένα αποτέλεσμα εξαιρετικό. Για μένα μπράβο στον διευθυντή, στον καθηγητή, τον κύριο Καραγιάννη, τον καθηγητή μουσικής του σχολείου, του ΕΚ Ξάνθης, ο οποίος μαζί με τον καθηγητή πληροφορικής, τον κύριο Χατζηπαπά Πλιός Καβάιο, δούλεψαν και είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Βοηθήσαμε όλοι οι υπόλοιποι, και η διοίκηση του σχολείου, αλλά και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Μάλιστα, να μας πείτε λίγο, ποιος δημιούργησε αυτό το πορτρέτο, πόσο διάστημα χρειάστηκε βέβαια, και θέλω να καταλήξουμε λίγο πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη συμμετοχή τους σε αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία, είπαμε, αρχές Νοεμβρίου. Το υλικό είναι χαρτόνια που τα ίδια τα παιδιά μάζεψαν από τα διάφορα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, γιατί είναι χαρτόνια από ψυγεία, από πλυντήρια και τέτοια οικιακές συσκευές. Άρα μιλάμε για ανακυκλώσιμο υλικό. Δηλαδή θα δείτε ότι συνδυάζονται πολλές δράσεις μέχρι να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, επιδίωξη του σχολείου και νομίζω όλων των ΕΚ πανελλαδικά είναι ο συνδυασμός τέτοιων δράσεων, γιατί πολλά παιδιά, ξέρετε, δεν ούτε μπορούν να διαβάσουν βιβλία, άρα λόγω των αναπηρών που έχουν. Άρα θα τους μείνει στη μνήμη κάτι όταν το δουλέψουν. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες δράσεις για να έχουν αποτέλεσμα τη μεταφορά γνώσης στα παιδιά αυτά. Άρα πρώτη δράση βγήκαν έξω στην κοινωνία, βγήκαν στα μαγαζιά με συνοδεία καθηγητών και μαζέψαμε τα χαρτόνια. Μιλάμε για 25 χαρτόνια ανακυκλώσιμα, τα οποία πάμε στο δεύτερο στάδιο, η ζωγραφική. Ζωγραφίστηκαν τα χαρτόνια αυτά από τα παιδιά με τη βοήθεια των καθηγητών μέσα στο γυμναστήριο, γιατί δεν χωρούσαν πουθενά αλλού να γίνει αυτή η διαδικασία. Αυτό λοιπόν γινόταν όλο το χειμώνα. Πήγαν τα παιδιά, πήραν τις μπογιές από καταστήματα της Ξάνθης, γύρισαν, δημιούργησαν τη διαδικασία όλη τη ζωγραφική σε κουτάκια, σε κομμάτια-κομμάτια, πώς θα γίνει, και στο τέλος είχε αυτό το αποτέλεσμα όσο αφορά τη ζωγραφική. Μετά είχαμε το τραγούδι. Για το τραγούδι που ακούγεται, που ακολουθεί αυτό το βίντεο, είπαμε ότι γράφτηκε στο μουσικό οίκο Μουσαδέ, το Αντώνη Μουσαδέ, ένας πολύ γνωστό στη Ξάνθη μουσικός, ο οποίος δείχνει και την αγάπη του συνέχεια απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γράφτηκε στο δικό του το στούντιο. Τραγουδάν όχι μόνο τα δικά μας τα παιδιά του ΕΚ, αλλά και παιδιά της σχολής, που είναι παιδιά δημοτικών και γυμνασίων του νομού. Γενικής εκπαίδευσης. Να λοιπόν ακόμη μια δράση που είναι η ομαδική εργασία και η συμπερίληψη μεταξύ παιδιών με ειδικές ανάγκες και παιδιών γενικής εκπαίδευσης. Βλέπετε λοιπόν συνδυασμός δράσεων. Μετά έχουμε 25 κομμάτια, έχουμε ένα παζλ. Ακόμη και η δημιουργία και η σύνθεση αυτού του παζλ, και αυτό βοηθάει στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Βλέπετε λοιπόν συνδυασμός δράσεων. Το τελικό αποτέλεσμα έγινε το Μάιο, όταν τελειώσαν όλα και το βγάλαμε στην αυλή του σχολείου. Βλέπετε, έχουμε μια υπέροχη, πανέμορφη
καβλή, 17 στρεμμάτων, και φαίνεται το αποτέλεσμα του τελικού όταν τραβήχθηκε και το βίντεο, το οποίο όντως ήταν πάρα πάρα πολύ καλό. Καιρός δεν είναι και η πολιτεία να στηρίξει αυτά τα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα από την επαρκή στελέχωση, μέσα από μια επαρκή χρηματοδότηση. Θα προσθέσω εγώ, χωρίς να θέλω να αποσπάσω κάποιο σχόλιο από εσάς, απλά το προσθέτω να μείνει έτσι στη συζήτηση. Αξιέπαινη προσπάθεια. Να το σχολιάσουμε λίγο. Βέβαια, ναι. Βέβαια, ανοιχτή, βέβαια, διέκοψα. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Να το σχολιάσουμε λίγο, γιατί δεν είστε από εδώ, δεν ξέρετε, εμείς συστεγαζόμαστε μαζί με το Γυμνάσιο Γεννησία στην Γεννησία. Η Γεννησία είναι πρωτεύουσα ενός μικρού δήμου, του Δήμου Αυδείρων. Το σχολείο σχεδόν φιλοξενείται, αλλά μετά από 20 χρόνια δεν θεωρείται φιλοξενία, θεωρείται συστέγαση. Ξεκίνησε από με δύο λιώμενα κτίρια. Εκείνες, τα μεταλλικά κτίρια, τα γνωστά, τα οποία τα συναντάμε από σχολεία μέχρι και σεισμόκλητους και μέχρι μετανάστες. Λοιπόν, ξεκίνησε με δύο λιώματα, τα δύο έγιναν τρία. Μετά πήραμε κάποιες αίθουσες από το κυρίως κτίριο που ήταν μόνο το Γυμνάσιο Γεννησέας, και από τότε κάνουμε διάφορες προσπάθειες να γίνει ένα κτίριο. Να, αμέσως που είπατε το πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα, όμως νομίζω ότι βρίσκεται στα τελευταία στάδια, γιατί πλέον βρίσκεται στα τελευταία στάδια η έναρξη της δημιουργίας ενός καινούριου κτηρίου, λίγο παρακάτω, σε μια περιοχή λίγο δίπλα. Βλέπετε λοιπόν ότι θέλουμε τη συμπαράσταση όλων. Ακριβώς. Και της πολιτείας και του Δήμου και της κοινωνίας τοπικής. Αυτό ισχύει για όλα τα ΕΚ. Ξέρετε, κύριε Ψωμαγγέλη, το αντίστοιχο εργαστήριο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βαριές περιπτώσεις, ναι, αναπηρίας παιδιών εδώ όλα στο Ηράκλειο. Βαριές περιπτώσεις. Εδώ στο Ηράκλειο, ναι, ναι, ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση. Τα παιδιά φιλοξενούνται σε κοντέινερ τα τελευταία. Έτσι ακριβώς όπως και εμείς. Τα τελευταία 20 χρόνια. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του σχολείου και για την καθημερινότητα. Γι' αυτό άνοιξα το θέμα της στήριξης και της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και όσοι έχουν επομιστεί ένα σχεδιασμό που δεν έχει εκπονηθεί ποτέ και δεν έχει υλοποιηθεί και ποτέ. Κοιτάξτε. Εδώ στη Ξάνθη, τουλάχιστον σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις και του Δήμου, αλλά κυρίως και με τις περιφέρειες, είμαστε στο τελικό στάδιο. Δηλαδή, όλα είμαστε να πάνε στο καλά. Παραπέντε να ξεκινήσει. Τώρα, όσο αφορά το προσωπικό, και εκεί υπάρχει ένα θέμα με το προσωπικό. Έγιναν διορισμοί πριν 2 χρόνια. Στελεχώθηκε το σχολείο, γιατί μέχρι τότε είχαμε μόνο αναπληρωτές και πολλές φορές 1 Σεπτεμβρίου ξεκινούσε η χρονιά μόνο με μένα. Και ερχόταν αναπληρωτές, δούλευαν τα παιδιά, εξαιρετικά παιδιά. Όλοι τους, και δυστυχώς ό,τι χτίζαμε τον κρεμίζαμε 30 Ιουνίου. Τελευταία 2 χρόνια έχουμε πολλούς μόνιμους, να έχουμε ένα βήμα της πολιτείας. Τώρα δυστυχώς όμως μετά τη διετία, τώρα δηλαδή τέλη του μήνα, έχουμε πολλές μεταθέσεις και το σχολείο πάλι ξανααδειάζει. Φεύγουν πάρα πολλοί μόνιμοι, έρχονται μόνο 3 από το ορολόγιο πρόγραμμα και θα έχουμε πάλι κάποια προβλήματα όσο αφορά τη στελέχωση του διδακτικού προσωπικού. Στο πορτρέτο και σε αυτή την εξωσχολική διαδικασία του Μίκη του Θεοδωράκη, το πορτρέτο του Μίκη Θεοδωράκη, και ας ελπίσουμε την επόμενη φορά, καθώς μαθαίνω ότι είστε ιδιαίτερα δραστήρι, που θα τα ξαναπούμε, να υπάρχει και θετική εξέλιξη και με το κτηριακό σας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.